Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσω λέγοντας ότι τελικά ζούμε σε μια δεκαετία που κανένας δεν περίμενε. Τα πρώτα δύο χρόνια, το 2020 και το 2021, επικράτησε ο θάνατος μέσα από τον κορονοϊό κυρίως. Ήταν ένας θάνατος σε πολλά επίπεδα. Όχι μόνον πάρα πολλοί άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας της πανδημίας, αλλά πέθαναν και επιχειρήσεις, ανθρώπινες σχέσεις, ακόμα και τοπικές εκκλησίες και διακονίες. Όταν μπήκαμε σε αυτή τη νέα χρονιά του 2022, νομίζαμε ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να επανέλθουμε στην κανονικότητα και να αρχίσουμε πάλι να ζούμε όπως θυμόμαστε τι είναι μια φυσιολογική ζωή. Τελικά, πόσο λάθος κάναμε. Εκτός από την ελπίδα για κανονικότητα στο δημόσιο βίο, είχαμε πολλές ελπίδες και για ένα ξέσπασμα αναζωπήρωσης και επίσκεψης του Κυρίου για να εξαπλωθεί το Ευαγγέλιο μαζικά στην Ελλάδα. Περιμέναμε να δούμε τον Κύριο να κινείται μέσα σε αυτό το χρόνο με ένα υπέροχο όσο και πρωτόγνωρο τρόπο. Όμως, όπως φαίνεται, ακόμα και αν δεν κάναμε λάθος όσον αφορά την κίνηση του Θεού, σίγουρα δεν καταλάβαμε το πώς ο Κύριος θα έκανε το έργο του αυτή τη χρονιά. Βεβαίως ο Κύριος πάντοτε εργάζεται και πάντοτε εργάζεται και μέσα από όλα τα περίεργα που βιώνουμε, ιδιαίτερα αυτό τον καιρό. Απλά αυτό που είναι, είναι ότι άλλα ελπίζαμε και περιμέναμε και άλλα βρήκαμε μπροστά μας. Τελικά και το 2022 αποδείχτηκε πως είναι άλλη μια πραγματικά παράξενη χρονιά Όσο και τα δύο πρώτα χρόνια αυτή τη δεκαετία. Από τη μια, έχουμε την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, που ήλθε να γκρεμίσει το όνειρο μια ειρηνική Ευρώπη και να σκορπίσει το θάνατο σε δεκάδε χιλιάδε ανθρώπων, καταστρέφοντα και πόλει, σπίτια, οικογένειε, όνειρα, ελπίδε. Αντί για ειρήνη, εργασία και πρόοδο ήλθε ο θάνατος όχι μόνο σε αυτούς που πέθαναν, αλλά και στο μέλλον μιας ολόκληρης νέας γενιάς, που αντί να χαρεί την πρόοδο, θα πρέπει να μάθει να ζει σε μια νέα πραγματικότητα μέσα από τα χαλάσματα. Μαζί με τον πόλεμο ήρθε και η ενεργειακή κρίση και τώρα μιλάνε και για επισητιστική κρίση, ενώ ο κίνδυνος για επέκταση του πολέμου κρέμεται συνέχεια πάνω από τα κεφάλια μας και δεν αποκλείεται τίποτα. Αντί για ελπίδα για το μέλλον, η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα όπου μοιάζει να επικρατεί ο θάνατος σε πολλά επίπεδα και με πολλές μορφές και εκφράσεις. Θα νόμιζε κανείς ότι ο θάνατος δεν θα είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ο οποίος νίκησε το θάνατο και ζει θα νόμιζε κανείς ότι η Εκκλησία του Αναστημένου Ιησού θα ήταν άτρωτη στην επέλαση του θανάτου σε όλα τα επίπεδα έτσι όπως τον βιώνουμε σαν ανθρωπότητα τα πρόσφατα χρόνια. Κι όμως, όπως είχε προειδοποιήσει ο Κύριος από την αρχή με προφητικούς λόγους και μάλιστα είχα δώσει κι εγώ ένα τέτοιο λόγο που ακόμα βρίσκεται σε βίντεο στο διαδίκτυο. Τελικά, πέθαναν πάρα πολλοί ποιμένες στη διάρκεια της πανδημίας, μιλάμε σε παγκόσμια βάση, όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, και έκλεισαν και εκκλησίες. Όσο παράξενο μοιάζει αυτό όταν ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι ακόμα και η δύναμη της Ανάστασης του Ιησού που βρίσκεται μέσα στην εκκλησία του, δεν σταματά την επέλαση του θανάτου στα ανθρώπινα σώματά μας, όσο και στις ανθρώπινες δραστηριότητες μας, ακόμα και στην Εκκλησία. Και όπως είναι λογικό, αναρωτιέσαι γιατί. Τους πρόσφατους, περίπου τέσσερις ίσως πέντε μήνες του 2022, υπήρξαν θέματα που προέκυψαν και στη δική μας κοινότητα, που έμοιαζαν και αυτά να είναι μια μορφή θανάτου. Ο θάνατος δεν αφορά μόνο το τελείωμα του βίου, υπάρχει και ο θάνατος της σχέσης, στα όνειρα, στις ελπίδες, στα σχέδια, στον οραματισμό για το μέλλον. Όταν συμβούν πράγματα που θυμίζουν και μυρίζουν θάνατο με τη μία ή με την άλλη μορφή, το μεγαλύτερο ερώτημα είναι το γιατί. Γιατί συνέβη αυτό. Γιατί γκρεμίστηκαν όλα τα όνειρα, τα σχέδια και οι ελπίδες που νομίζαμε ότι ο Θεός μας είχε δώσει. Μήπως κάναμε λάθος ή μήπως δεν κάναμε λάθος, αλλά μήπως με κάποιο τρόπο εμποδίστηκε το έργο του Θεού από το διάβολο. Όμως, αν ο Θεός είχε δώσει ένα οραματισμό, μια ελπίδα, ένα σχέδιο για το μέλλον, άραγε θα μπορούσε ο διάβολος να το εμποδίσει. Θα μπορούσαν κάπου να στραβώσουν τα πράγματα και να πάνε ενάντια στα σχέδια του Θεού. Εκεί που νομίζαμε ότι μόνο εμείς αντιμετωπίζουμε περίεργες καταστάσεις και απρόσμενα και απροσδόκητα προβλήματα, ξαφνικά μαθαίνεις ότι κι άλλοι περνούν μέσα από παρόμοιες καταστάσεις. Και δεν ξέρω πόσοι από εσά με έχετε ακούσει να σας λέω ότι παρόμοιες καταστάσεις με τις δικές μας έζησαν και άλλες εκκλησίες εδώ στην Ελλάδα. Και τελικά έρχεται η απάντηση στα ερωτήματα που σε βασανίζουν, αλλά από εκεί που δεν την περίμενες. Στη δική μου περίπτωση η απάντηση ήρθε μέσα από ένα άρθρο, ένα μήνυμα. Μέσα στις πολλές απορίες και στην εξήτηση απαντήσεων από τον Κύριο, παρουσιάστηκε αυτές τις μέρες ένα μήνυμα, ένα άρθρο από ένα εργάτη του Ευαγγελίου στην Αμερική, τον οποίο εκτιμώ αφάνταστα εδώ και δεκαετίες. Όλες οι απαντήσεις που ζητούσα βρίσκονται μέσα σε αυτό το μήνυμα, το οποίο φανέρωσε ότι οι περίεργες καταστάσεις και τα απροσδόκητα γεγονότα δεν ήταν κάτι που αφορούσε μόνο εμάς. Ο τίτλος του άρθρου, που είναι προφητικό μήνυμα για αυτή την εποχή, σε ελληνική απόδοση είναι «Από αναποδιά που μας γύρισε πίσω» σε εφαλτήριο για αρχή νέας πορείας. Το άρθρο το έγραψε ο Francis Φραντζιπέιν, άλλοι τον λένε Φράνσις Φραντζιπάνι, από το Σέντα Rapids της Αιώβα στην Αμερική και έχω κάνει μία ελεύθερη απόδοση του αρχικού αγγλικού κειμένου, όπου ο αγγλικός τίτλος είναι «From Setback to Setup». Έχω φροντίσει με πιστότητα να αποδοθεί σωστά το αρχικό μήνυμα και θα ήθελα από αυτή τη στιγμή να αρχίσω να σας διαβάζω το δικό του μήνυμα, αλλά σε δική μου απόδοση και θα δείτε, όσοι ξέρετε τουλάχιστον, πώς αυτό το άρθρο του Φράνσις Φραντζιπάνι είναι σαν να μιλάει ακόμα και στις δικές μας καταστάσεις. Γράφει λοιπόν... Πρόσφατα βρεθήκαμε κάτω από μια πνευματική επίθεση με πολύ ύπουλο τρόπο που πέρασε απαρατηρήτη. Σαν να μαζεύτηκε ένα νέφος απιστίας που άλλαξε την πνευματική ατμόσφαιρα επηρεάζοντας έτσι τους ανθρώπους. Κάποιοι δεν έχουν καν προσέξει ότι η απιστία έχει εισχωρήσει στη σκέψη τους χωρίς να μπορέσουν να το διακρίνουν. Άλλοι βρέθηκαν ξαφνικά μέσα σε μεγάλες μάχες στη σκέψη. Ξαφνικά υποφέρουν από ένα διαρκή και αμήλικτο πόλεμο όπου τα βλήματα του εχθρού είναι ερωτήματα κατά πόσο οι υποσχέσεις του Θεού είναι έγκυρες και αξιόπιστες ή απλά φαντασιώσεις. Η γενική κατάσταση είναι ότι πολλοί πιστοί συνειδητοποιούν ότι αλλού περίμεναν να βρίσκονται αυτό τον καιρό, αλλά τελικά η πραγματικότητα είναι ότι απέχουν πολύ από αυτά που ήλπιζαν ή που οραματίζονταν για αυτή την εποχή. Ακόμα κι αν αυτή η πνευματική ατμόσφαιρα αυτής της εποχής δεν έχει επηρεάσει κάποιον από εμάς προσωπικά, μπορεί παρόλα αυτά να έχει επηρεάσει τα αγαπημένα μας πρόσωπα ή άλλα μέλη της εκκλησιαστικής μας κοινότητας που είναι πιο αποκομμένοι και ζουν στο περιθώριο. Όταν παρατηρούμε τους ήρωες της πίστης στις γραφές, ας πούμε στην Εβραίους κεφάλαιο 11, βρίσκουμε ανθρώπους που με τον ίδιο τρόπο και χωρίς απόκληση βρέθηκαν σε παρόμοιες καταστάσεις που ήταν εντελώς διαφορετικές από αυτά που είχαν πιστέψει και περίμεναν. Καθώς μελετούμε τις ιστορίες τους, βλέπουμε ότι ήταν εκεί στον τόπο, δηλαδή στην κατάσταση που δεν περίμεναν να βρεθούν, σε εκείνο τον απρόβλεπτο τόπο. Εκεί ήταν που ο Θεός διαμόρφωσε το χαρακτήρα τους καθώς ο Θεός εργάστηκε σε εκείνο τον απρόβλεπτο τόπο για να διαμορφώσει το χαρακτήρα των δούλων του, αυτή ήταν τελικά η διαδικασία που απελευθέρωσε τη δύναμη του Θεού μέσα από τους δούλους του και που έγινε η δύναμη του Θεού που εκπλήρωσε τον προορισμό τους. Ας δούμε το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου μέσα από την επιστολή του προς τους Θεσσαλονικείς. Έγραψε ότι είχε μεγάλη επιθυμία να πάει για να συναντήσει τους πιστούς από την εκκλησία εκεί. Τους έγραψε στην Α Θεσσαλονικής 2, εδάφια 17 και 18, πως προσπάθησε να πάει σε αυτή την πόλη περισσότερες από μία φορές. Αλλά τι είπε, ο σατανάς μας εμπόδισε. Και τώρα εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε, είναι άραγε ο διάβολος τόσο ισχυρός που να μπορεί να αποτρέψει το θέλημα του Θεού. Φυσικά όχι. Όμως προφανώς κάποιες φορές ο Θεός επιτρέπει στον εχθρό να μοιάζει σαν να έχει πάρει το πάνω χέρι ενάντια στους δούλους του. Ο Απόστολος Παύλος σίγουρα βρέθηκε μπροστά σε μια αναποδιά που τον εμπόδισε. Αυτό ακριβώς είναι το πεδίο της μάχης όπου το πνεύμα της απιστίας επιδιώκει να μας σταματήσει για να μην πάμε μπροστά στο έργο του Θεού. Ωστόσο, να τι μου μίλησε το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μου, γράφει ο Φράνσις Φραντζιπάνη, Αν ο καρπός της κρίσης στην οποία βρεθήκαμε ξαφνικά είναι η δική μας εσωτερική μεταμόρφωση, δηλαδή του χαρακτήρα μας, ως προς τον Χριστό, δηλαδή αν το αποτέλεσμα της αναποδιάς είναι να μοιάζομαι περισσότερο με τον ίδιο τον Χριστό, τότε ο Θεός θα μεταστρέψει αυτή την αναποδιά που μας εμπόδισε και θα την κάνει το εφαλτήριο για την αρχή μιας νέας πορείας. Αν μέσα από την απρόσμενη, απρόβλεπτη δυσκολία. Τελικά βρεθούμε να αποκτούμε περισσότερο από το χαρακτήρα του Χριστού μέσα από την κρίση, ο Θεός τελικά θα μεταστρέψει τις αναποδιές μας σε πλεονέκτημα που θα απελευθερώσει τη δύναμη για την εκπλήρωση του προορισμού μας. Και τώρα γράφει για τον τόπο που δεν οραματιστήκαμε και λέει «Θεωρούμε ότι ο Απόστολος Παύλος πρέπει να έλαβε από τον Κύριο την οδηγία να πάει στη Θεσσαλονίκη. Στα σίγουρα γνώριζε ότι ο Θεός του έλεγε να ταξιδεύει, να ιδρύει οι εκκλησίες, να διορίζει υπεύθυνου στις εκκλησίες, να κηρύττει το Ευαγγέλιο και μετά να πηγαίνει ξανά για να μπορεί να διακονεί σε αυτές τις εκκλησίες. Όμως, παράλληλα βλέπουμε πιο συχνά πόσο ο Θεός τα έφερνε έτσι τα πράγματα, ώστε τελικά ο Απόστολος Παύλος, αντί να πηγαίνει στα ταξίδια της διακονίας, να καταλήγει στη φυλακή. Παρόλο που ένιωθε να τον παρεμποδίζει και να τον χτυπάει ο εχθρός, ο Θεός παρακολουθούσε. Και εκεί σε σκοτεινά και μουχλιασμένα κελιά αναδιόταν ολοένα και περισσότερο ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα από τον Απόστολο Παύλο που τον βλέπουμε να ψάλει ύμνου στα μεσάνυχτα πάντα να χαίρεται και να προσεύχεται ασταμάτητα. Στο χωνευτήρι ενός τόπου που δεν οραματίστηκε να καταλήξει εκεί, σε εκείνο τον απρόβλεπτο τόπο γινόταν το ραφινάρισμα του χαρακτήρα του Απόστολου Παύλου. Εμπνευσμένο από την ουσία της πραγματικής ζωής του Χριστού, την οποία βρήκε σε εκείνο τον απροσδόκητο τόπο, τον απρόσμενο τόπο. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε κάποια από τα πιο ισχυρά, λυτρωτικά λόγια που έγραψε ποτέ ο άνθρωπος μέσα από τις επιστολές του καθώς ο Απόστολος Παύλος μεταμορφωνόταν ολοένα και περισσότερο στην εικόνα και ομοίωση του Χριστού μέσα από την κρίση, ο Θεός μετέτρεπε το πισωγύρισμα σε προετοιμασία για να εκπληρώσει ένα ανώτερο σκοπό. Η πρώτη εκκλησία πίστευε ότι ο Χριστός θα επέστρεφε στη διάρκεια της δικής του ζωής. Δεν ήξεραν πως τα λόγια τους θα άγγιζαν ζωές για τα επόμενα πάνω από δύο χρόνια και συνεχίζουμε. Εάν ο Παύλος δεν είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τις αναποδιές και τα εμπόδια, είναι πολύ πιθανόν εμείς σήμερα να μην είχαμε τις επιστολές που έγραψε στους Εφεσίους, στους Φιλιππισίους, στους Κολοσαείς, στο Φιλίμωνα. Από την άλλη, αν σκεφτούμε και τον Απόστολο Ιωάννη, ήταν εξόριστος σε μια μοναχική ζωή στο νησί της Πάτμου. Τώρα, αν υπήρχε κάποιος που τα πήγαινε καλά με τους άλλους, αυτός ήταν ο Ιωάννης. Ήταν ένας άνθρωπος που του άρεσε να είναι μαζί με άλλους ανθρώπους και όμως βρέθηκε απομονωμένος σε ένα έρημο νησί. Θα μπορούσε να είναι γεμάτος πίκρα για την κατάστασή του. Σίγουρα αυτό δεν ήταν το τέλειο σχέδιο του Θεού για αυτόν τον άνθρωπο που ήταν ο τελευταίος που έμεινε μαζί με τον ίδιο τον Ιησού μέχρι το τέλος του. Παρ' όλα αυτά, αν δεν είχε εξοριστεί, δεν θα μας είχε δοθεί το μεγαλείο της αποκάλυψης του Ιωάννη. Και τι να πούμε για τον Ιωσήφ. Προδοσία, σκλαβιά, φυλακή, δεν ήταν αυτά που οραματιζόταν, αλλά όμως ήταν αυτά που χρησιμοποίησε το Άγιο Πνεύμα για να μεταμορφώσει έναν ονειροπόλο σε έναν ισχυρό άνθρωπο του Θεού. Από την άλλη έχουμε και τον Δαβίδ. Άραγε περίμενε, αφότου τον έχρισε ο Σαμουήλ, ότι θα βρισκόταν σε μία έρημο και μάλιστα φυγάς για 7 χρόνια. Όχι, αλλά ήταν σε εκείνο τον τόπο μέσα στην αδικία των χρόνων της ερήμου που ο Θεός σφυριλάτησε τον Δαβίδ και τους ακολούθους του έτσι ώστε να έχουν μία αίσθηση ενότητας που ήταν η μεγαλύτερη που πέτυχαν άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη. Τα ίδια ισχύουν και σε μας. Οι περιστάσεις στις οποίες έχουμε βρεθεί μπορεί να μην είναι αυτές που οραματιστήκαμε δεν είναι αυτές που περιμέναμε, που προσμέναμε. Μοιάζει να ήταν ένα εμπόδιο από το διάβολο. Όμως, παρόλα αυτά, δεν αποτελούν εμπόδιο για το Θεό. Ο Παύλος έμαθε ότι ο Θεός ήταν πλήρως ικανός να φανερωθεί, να φανερώσει τον εαυτό του, όχι μόνο στους τόπους, τους αναμενόμενους, αλλά και στις απρόσμενες και απροσδόκητες περιστάσεις που δεν οραματιστήκαμε, δεν προσμέναμε ότι θα μας συμβούν. Και αυτό και έγραψε και διαβάζουμε Β. Κορινθίους 2.14 όμως χάρη στο Θεό που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε διαμέσου του Χριστού και σε κάθε τόπο φανερώνει μέσα από εμάς την οσμή τις γνώσεις Του. Είναι εκεί, πάντα μαζί μας. Καθώς ασκούμε την πίστη μας, καθώς αναπαυόμαστε, έχοντας θέσει την εμπιστοσύνη μας σε αυτόν, ας κάνουμε ό,τι θα έκανε ο Χριστός, αν ήταν στη θέση μας. Η απιστία θα φύγει, καθώς εμείς μεταμορφωνόμαστε στην εικόνα και ομοίωση του Χριστού μέσα από την κρίση ο Θεός θα μετατρέψει την αναποδιά και το πισωγύρισμα σε στήσιμο ενός εφαλτηρίου για να απελευθερωθεί ο προορισμός μας. Εγώ προσωπικά βρήκα αυτά τα λόγια πάρα μα πάρα πολύ ανακουφιστικά θα έλεγα. Βρήκα μέσα σε αυτά τα λόγια του Φράνσις Φραγκιπάνη τις απαντήσεις που περίμενα. Οι καταστάσεις που περάσαμε σαν κοινότητα δεν ήταν τελικά μόνο κάτι δικό μας και δεν ήταν κάτι περιορισμένο και στο χώρο της Ελλάδος. Εφόσον τις έγραψε ένας άνθρωπος στην άλλη άκρη του πλανήτη και τις έγραψε τώρα αυτό τον καιρό, σημαίνει πως και αυτοί εκεί περάσανε ή περνάνε μέσα από παρόμοιες καταστάσεις και ο Κύριος έδωσε σε αυτόν τον εργάτη του αυτό το μήνυμα γνωρίζοντας ότι τα μηνύματα του Φράνσις Φραντζιπάνη πάνε σε όλο τον κόσμο και πολλοί θα τα άκουγαν όπως τα ακούσαμε κι εμείς. Τι βγαίνει μέσα από όλα αυτά. Καταρχήν από εμένα βγαίνει ευχαριστία στον Κύριο που χρησιμοποίησε το δούλο του να επικοινωνήσει μαζί μας ότι οι καταστάσεις που περνάμε δεν είναι κάτι δικό μας, είναι κάτι ευρύτερο. Είναι μια ευρύτερη κατάσταση στο σώμα του Χριστού όπως ευρύτερη κατάσταση στον πλανήτη Γη είναι και ο πόλεμος της Ουκρανίας με την ενεργειακή κρίση που έχει επηρεάσει όλους. Θέλω να πω ότι αν ο διάβολος κάνει κάτι για να φέρει καταστροφή, το κάνει σε όλα τα επίπεδα, σε όλο τον κόσμο και όλοι βρισκόμαστε κάτω από τις ίδιες καταστάσεις. Τώρα όσον αφορά εμάς, σαν άνθρωποι του Θεού, σαν Εκκλησία, ο Φράνσις Φραντζιπάνι μιλάει για απιστία, για ένα πέπλο απιστίας. Έχω πολλές φορές αναρωτηθεί τι ακριβώς είναι η απιστία. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δώσει κανένα στον ορισμό της απιστίας. Ένα πράγμα θα ήθελα να κάνω απόψε, μια και δεν σκοπεύω να κάνω ένα πλήρες μάθημα για το τι είναι απιστία, αυτό που θα ήθελα να κάνω απόψε είναι να σας διαβεβαιώσω το εξής. Μπορεί και να υπάρχει θέμα προσωπικής απιστίας ένας άνθρωπος ο ίδιος προσωπικά να μην έχει πίστη. Βεβαίως και μπορεί. Όμως, όσοι με έχετε ακούσει να κάνω μάθημα για την απιστία, ξέρετε ότι μιλάω για δομική απιστία. Είναι μια λέξη που εγώ έχω εφεύρει για να εξηγήσω ότι είναι μία δομή απιστίας που είναι πάνω σε όλους μας και επηρεάζει όλους μας όσοι είμαστε σε ένα τόπο. Να σας θυμίσω μόνο ένα εδάφιο, Μάρκος 6 και 5. Σε εκείνο τον τόπο που ήταν ο Ιησούς δεν μπορούσε να κάνει πολλές δυνάμεις εξαιτία της απιστίας τους. Άλλο σημείο στο Μάρκο 8, 22, στη Βηθσαϊδα Δεν μπορούσε να θεραπεύσει ο Ιησούς τον τυφλό μέσα στη Βυθσαϊδά, τον πήρε από το χέρι τον έβγαλε έξω από την πόλη και πάλι υπήρχε δυσκολία, ήταν η μόνη φορά που έβαλε τα χέρια του δύο φορές που έφτισε πάνω στα μάτια του παράξενα περιστατικά υπήρχε ένα πέπλο δομικής απιστίας και στη βιτσαίδα. Έτσι λοιπόν, τι καταλαβαίνουμε μέσα από το μήνυμα του Φράνσις Φραντζιπάνη ότι η δομική απιστία έχει καλύψει όλο τον κόσμο αυτό τον καιρό και αναρωτιόμουνα τι ακριβώς θα πει απιστία αυτό τον καιρό φέτος και μάλιστα με έναν τρόπο που ήρθε σταδιακά, μαζεύτηκε σιγά σιγά όπως ένα νέφος μαζεύεται, σιγά σιγά, τι έχει συμβεί ξαφνικά και βρεθήκαμε μέσα σε αυτή την απιστία, πώς μορφώθηκε αυτή η δομική απιστία που μοιάζει να έχει επηρεάσει καθολικά την Εκκλησία. Αυτό που βρήκα, αυτό που σκέφτηκα ήταν το εξής. Την πίστη τη δίνει ο Θεός. Η πίστη, δεν μιλάμε για την πίστη των ανθρώπων, μιλάμε για την πίστη του Θεού. Τη δίνει ο Θεός, την αυξάνει ο Θεός, όπως οι μαθητές του είπαν, αύξησε μας την πίστη. Καθώς συλλογίζομαι τι έχει συμβεί τους τελευταίους 4-5 μήνες, διαπιστώνω ότι αν και ο Θεός πάντοτε είναι μαζί μας, πάντοτε είναι κοντά μας, πάντοτε ενεργεί. Όμως έχει υπάρξει ένας σημαντικός περιορισμός της παρουσίας του και της δραστηριότητάς του με υπερφυσικό τρόπο ανάμεσά μας. Έχουμε ξεγλιστρήσει σιγά σιγά πιο πολύ και πιο πολύ στο να ζούμε όπως ζει όλος ο κόσμος. Έχει περιοριστεί σημαντικά η αίσθηση του υπερφυσικού, η αίσθηση της ουράνιας βασιλείας, η αίσθηση του ότι δεν είμαστε από αυτόν τον κόσμο. Έχει περιοριστεί σημαντικά η μετάδοση ουράνιας πίστες. Έχουμε βρεθεί όλο ένα και περισσότερο επηρεασμένοι από το πνεύμα του κόσμου. Και αναρωτιόμουν γιατί. Είναι κάτι από το διάβολο. Θα σας πω τι συμπέρασμα έχω βγάλει μέχρι τώρα και μάλιστα ιδιαίτερα επειδή άκουσα κάτι από τον Κύριο, άκουσα μία φράση περίπου μία ώρα πριν να αρχίσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Και είχα καιρό να ακούσω τη φωνή του Κυρίου, πολύ καιρό, τόσο καθαρά. Ο Κύριος μου μίλησε και μου είπε ότι είμαι πάντα μαζί σου, είμαι πάντα μαζί σου, ποτέ δεν σε εγκατέλειψα. Ποτέ δεν απομακρύνθηκα. Είμαι πάντα μαζί σου. Τι κατάλαβα μέσα από αυτή τη φράση. Ότι όπως έγραψε και ο Φράνσις Φραντζιπάνη, όταν βρισκόμαστε στον απρόβλεπτο, στον απροσδόκητο τόπο της κρίσης, του πεθαμένου οραματισμού, της πεθαμένης ελπίδας, των σχεδίων που δεν εκπληρώθηκαν, των ονείρων που μοιάζει να απέτυχαν, εκεί είναι που ο Θεός παρακολουθεί. Και εκεί είναι που εμείς περνάμε τις εξετάσεις μας στα θέματα του χαρακτήρα. Να το πω αλλιώς. Όταν το νερό σταματάει να τρέχει, τα φυτά τα οποία έχουν ρίζες ριχές, ξεραίνονται, μαραίνονται. Τα φυτά τα οποία έχουν ρίζες βαθιές, συνεχίζουν να μένουν στη ζωή. Ναι, υπάρχει ξηρασία, υπάρχει περίοδος ξηρασίας. Και ξέρετε κάτι, είναι προφητευμένο ότι θα υπάρχουν περίοδοι ξηρασίας όπως και θα υπάρχουν περίοδοι καταιγίδων. Και ο Κύριος επιτρέπει τις φυλακίσεις στους δούλους του, επιτρέπει τις ξηρασίες, επιτρέπει τους σεισμούς, επιτρέπει τις επιθέσεις, επιτρέπει τις αναποδιές, επιτρέπει τα πισωγυρίσματα, επιτρέπει τα εμπόδια του διαβόλου και μέσα από όλα αυτά ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ποιος είναι με τον Κύριο, ποιος έχει βαθιές ρίζες, ποιος μένει με πιστότητα, ποιος αντιστέκεται στο πνεύμα του κόσμου, ποιος κρατάει τα μάτια του προσιλωμένα στον Κύριο και ποιος χάνει τον προορισμό του και τον προσανατολισμό του. Μόνο μέσα από τις δοκιμασίες γίνεται ξεκάθαρο το ποιος είναι ο καθένας, μόνο μέσα από τις δοκιμασίες σφυριλατείται ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας, μόνο μέσα από τις δοκιμασίες γίνεται φανερό το τι υπάρχει στην καρδιά του καθενός. Ο Κύριος δεν φοβήθηκε ποτέ, τα οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να έβαλε ο διάβολος, ο Κύριος δεν ενοχλήθηκε ποτέ, αν τα σχέδια που νομίζαμε ότι ήταν από Αυτόν δεν ήταν ακριβώς όπως τα νομίζαμε. Υπάρχουν περισσότεροι από έναν τρόπο για να εκπληρωθούν τα σχέδια του Θεού. Και τα σχέδια του Θεού σίγουρα τελικά θα φέρουν τον καρπό που ο Κύριος είχε πρόθεση αρχικά, αλλά πολλές φορές η εκπλήρωση γίνεται μέσα από διαδικασίες που για μας είναι οδυνηρές, που βρεθήκαμε σε αυτές χωρίς να το περιμένουμε, γιατί κανένας δεν το περιμένει όταν βρίσκεται σε εξετάσεις. Και η ώρα των εξετάσεων είναι που δείχνει ποιοι ήταν οι καλοί μαθητές που διαβάζανε και ποιοι ήταν αυτοί που δεν μπόρεσαν να απαντήσουν, δεν μπόρεσαν να βρεθούν δόκιμοι στις εξετάσεις. Γι' αυτό νομίζω ότι καλό είναι αυτό το καιρό να πειθαρχήσουμε ξανά στην προσευχή να ελέγξουμε τους εαυτούς μας, τις καρδιές μας, τη σκέψη μας, σε τι βαθμό το πνεύμα του κόσμου μας έχει επηρεάσει, σε τι βαθμό η απιστία έχει εισχωρήσει μέσα μας. Είναι ένας καιρός να κάνουμε κάθε τι που χρειάζεται και με πειθαρχία και επιμονή, να εξητήσουμε πίστη άνοθεν. Ο Κύριος να μας μεταδώσει πίστη, ο Κύριος να μας αυξήσει την πίστη ώστε κάθε μορφή απιστία να παραμεριστεί και να γεμίσουμε με πίστη Θεού. Κάθε μορφή ενόχληση, σκάνδαλο, εμπόδιο που μπορεί να ενόχλησε την καρδιά μας, να αντικατασταθεί με την ζέστη, με το ζήλο, με την αγάπη για τον Κύριο, με μια ζεστή σχέση κοντά του, γιατί κοντά στον Κύριο όλα είναι πάντα καλά ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω μας. Το πνεύμα του κόσμου θέλει να μας πείσει ότι τα πράγματα θα γίνονται όλο ένα και χειρότερα. Θέλω να σας πω το εξής. Η υπόσχεση του Κυρίου στο Δευτερονόμιο 1111 /11 δεν επηρεάζεται από το τι γίνεται στις συνθήκες του κόσμου. Όταν ο Κύριος ευαρεστείτε μαζί μας, τότε η γη στην οποία ζούμε και κυρίως μιλάω για το χωράφι αυτό που είναι το σώμα μας, το χωράφι της οικογένειάς μας. Ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω μας, το χωράφι το δικό μας είναι ένα χωράφι που τα μάτια του Κυρίου είναι επάνω του όλο το χρόνο για να δίνει βροχή στον καιρό τη και για να παράγει πάντα καλό καρπό. Δεν φοβόμαστε τις περιστάσεις και τις συνθήκες ξέρουμε ότι αν μένουμε κοντά στον Κύριο, αυτός είναι η προστασία μας, αυτός είναι η ζωή μας. Αν έχουμε οποιοδήποτε φόβο, ανησυχία, μέρημνα, άγχος, στο βαθμό που τα έχουμε στην καρδιά μας και στη σκέψη μας, σε αυτό το βαθμό το πνεύμα του κόσμου και η απιστία έχει εισχωρήσει. Όλο αυτό που διάβασες και Μα μίλησε απόψε. Στην καρδιά μου κάθεται πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Είναι ενθαρρυντικό και παρηγορητικό. Πημένα, μπορώ να πω κι εγώ κάτι. Χθε διάβασα τη λόγω του κυρίου και πήρα ένα μήνυμα. Και είναι ολοίδιο ίδιο με αυτό που μας είπες πριν. Οι δοκιμασίες λέει, δεν μπορούν να βλάψουν τα παιδιά μου τα ενδυναμώνουν. ενδυναμώνεστε, ο Ιώβ δοκιμάστηκε και άντεξε, κρατάτε το χέρι μου, θα δοκιμαστείτε, αν αντέξετε θα είστε στην αιώνια βασιλεία μου. Ε, και μενα όλη αυτή η απόδοση και η τοποθέτηση όπως την ακούσαμε ε, είναι το 100% μες στην καρδιά μου κάθεται όμορφα και σωστά. Και έτσι είναι, τα εδάφια τα οποία, το οποίο μου θύμισε ο Κύριος είναι ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό για αυτούς που αγαπούν το Θεό. Τα πάντα δεν έχουν όριο. Έτσι. Είναι τα πάντα. Απλό. Και αυτή την περίοδο που διάφορα ακούγονται για την ενεργειακή κρίση που ανέφερε και προηγουμένως και όλα αυτά τα πράγματα, τα δύσκολα οπωσδήποτε, συνέχει ένας λόγος μες στην καρδιά μου, ότι ο Κύριος είναι πιστός και θα φροντίσει τα παιδιά Του. Και είναι αλήθεια. Οπότε ναι, είναι η κάθε δοκιμασία είναι ένα σκαλί. Ένα σκαλί για να πλησιάσουμε πιο πολύ τον Κύριο. Δεν είναι τίποτα άλλο. Γιατί εκείνο είναι πιστό, ό,τι έχει πει θα το κάνει. Είπε θα είναι μαζί μα, θα είναι μαζί μα. Είπε θα μα φροντίσει, θα μα φροντίσει. Είπε ότι το θέλημά του θα γίνει, το θέλημά του θα γίνει. Άρα, νομίζω ότι είναι ένα κάλεσμα, ειδικά στην περίοδο των, των δυσκολιών και των αναποδιών τη ζωή μα, πνευματικά, οικογενειακά, ο κύριο είναι δυνατό να στρέψει την κατάρα σε ευλογία και το κακό σε καλό. Γιατί είναι ο Κύριος και το θέλει και το κάνει. Άρα μόνο ευχαριστία μπορώ να έχω μέσα στην καρδιά μου. Ευχαριστία για το κάθε τι, ακόμα και για τη φυλακή που ήταν ο Παύλος ή τις δικές μας φυλακές που μπαίνουμε κατά περιόδους. Μόνο ευχαριστία και δοξολογία, γιατί εκεί που είμαι εγώ είναι και ο Κύριος. Και εκείνος ξέρει.